Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, γεια σα κύριε Δουδονή. Καλημέρα σα. Ο κύριο Δουδονή, βουλευτή του Πασόκ. Ε, καλημέρα, καλή αρχή, καλή, καλή, καλή σεζόν. Λέμε γεια την πρώτη εβδομάδα που θα θέλαμε να πούμε. Είστε και πωστούμε. πολιτιστική εκπομπή, φαντάζομαι. Και πολιτιστική. Από όλα. <σχελίδι> Τελ... Μάλλον μόνο πολιτιστική πρέπει να είμαστε. Μόνο πολιτιστική. Νομίζω, νομίζω, και εγώ, αν τη γνώμη μου. Ε, τι γίνεται, καταρχά να ξεκινήσουμε με το Πασόκ. Πώ εξελίσσεται η προεκλογική διαδικασία. Ομαλά που λέμε. Ομαλά λέμε. Ομαλά. ότι έχουμε πούμε τώρα στου τηλεθεατέ, απλώ θα περάσουν και όλοι οι υποψήφοι πρόεδροι από εδώ από την εκπομπή στην πορεία για τι καλύτερε ότι έχουμε κρατήσει ένα πολύ καλό επίπεδο διαλόγου. Mm -hmm. ε, δεν έχω δει ασχημονίε, δεν έχω δει περίεργα πράγματα. Ε, είμαι προσωπικά ικανοποιημένο από το επίπεδο με το οποίο διεξάγεται. Φαβορή εσύ υπάρχει. Εσύ. Τώρα, φαβορή υπάρχει. Εγώ δεν είμαι ο κατάλληλο άνθρωπο να ρωτάτε. Ε, νομίζω ότι θα αποφασίσει. Εσεί είστε κόσμος. με τον πρόεδρο, σωστά. Ναι. Με τον κύριο σωστά. Ανδρουλάκη. σωστά, Ανδρουλάκη. σωστά, Το έχω πει Ανδρουλάκη. και πολλέ φορέ και είμαι και πολύ ε, γι' αυτό. Την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ όλο το διάστημα, αλλά και ειδικά τις τελευταίες μέρες που είναι εκρηκτικά τα πράγματα. Την παρακολουθείτε. Ναι, την παρακολουθώ και ξέρετε ότι και στην προηγούμενη φάση που περνούσε δύσκολα ο ΣΥΡΙΖΑ είχα πει ότι δεν κάνουμε κανένα σχολείο για λόγους ηθικούς πρώτα mm. για τα εσωκομματικά άλλων κομμάτων και ιδίω ένο ε, ενός κόμματο με το οποίο, εν πάση περιπτώσει, ε, ε, Καλά, ε, άποψη έχουμε... πάντω μπορείτε να έχετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει προ διάλυση. Βλέπετε να. είδατε τη δημοσκόπηση, φαντάζομαι. Ε, ακούσατε και δηλώσει περί επιζήμιων επιλογών του κυρίου Κασελάκη. Κάποιο σχόλιο. Κάποια άποψη υπάρχει. Κοιτάξτε, επειδή τα έχουμε υποστεί όλα αυτά ω Πασόκ, mm -hmm. σχόλια για εσωκομματικέ διαδικασίε, προβλέψει ότι διαλυόμαστε και άλλα τέτοια, εγώ δεν θα πω ποτέ σε αυτή τη συζήτηση. Ναι. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα με δημοκρατικέ διαδικασίε. Θα αποφασίσει ο ίδιο για του πρόεδρου των οργάνων του, των μελών του, τι θα κάνει. Ε, από εκεί και πέρα δεν είναι ούτε στο πολιτικό μου ήθο ούτε ύφο να σχολιάζω στο κομματικά άλλων κομμάτων. Μάλιστα. Κάνει καλό στο Πασόκ κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ να Αυτά, να σα πω κάτι. να σας πω, κάτι. <χαι> να, σας πω κάτι. αυτά, ότι εξ αντανακλάσεω θα βοηθηθούμε δεν ισχύουν. <χαι> δεν ισχύουν το, το Πασόκ δεν ετεροπροσδιορίζεται. Και δεν ετεροπροσδιοριζόταν ούτε όταν μα λέγατε θα πάτε με τον Μιτζοτάκι, θα πάτε με τον Τζιπρά. Ούτε ετεροπροσδιορίζεται τώρα που είναι σε δύσκολη θέση και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, όπω βλέπω, εν πάση περιπτώσει, στην ψυχολογία ε, καλά, και στην. Από ε, 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 ε. ό,τι φαντάζομαι. Λέτε κιόλα για αυτά που συμβαίνουν στο σύνταγμα. Και στι δημοσκοπήσει, φαντάζομαι. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι δύσκολη. Η πρώτη δημοσκόπηση. Ε, εντάξει, τώρα αυτή είναι μια δημοσκόπηση του 15 Αυγούστου. Αλλά η εικόνα σε που έχω εγώ στην κοινωνία. Δεν Θα δω τι επόμενε. Η εικόνα που έχω στην κοινωνία, γιατί έχω γυρίσει ω βουλευτή επικρατεία 39 εκλογικέ περιφέρειε. Και ζητώ συγγνώμη στι όσε δεν έχω πάει, θα πάω. Είναι ότι ο κ. Ζουτάκη δεν είναι στην καλύτερη του φάση. Αμία, αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι ενώ υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα τριγύρω, ναι. αντί να ασχολούμαστε με τα θέματα της, που απασχολούν τον κόσμο, τα θέματα τη πραγματική επικαιρότητα, ασχολούμαστε με τα εσωτερικά μα. Αλλά ναι, χαίρομαι αυτό είναι πολύ. Είναι δική σα ευθύνη όμω να και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, διότι δεν δεν γίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο βέβαια η συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ, ξαναλέω. Βλέπετε ναι, δεν έχουμε. Ούτε φαινόμενα έντονα αντιπαραθέσεων. Το εσωκομματικό κομμάτι το οποίο, με το οποίο ασχολείστε και στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ευθύνη πρωτίστω των στελεχών Προσέξτε του, και του τώρα. Προσέξτε δηλαδή. όμω τώρα. Το σημαντικό, γιατί έχουμε μια ολόκληρη συζήτηση στο Πασόκ πώ θα ανεβούμε. Έτσι δεν είναι. Περάσαμε τη φάση τη επιβίωση, mm -hmm. είμαστε στην επόμενη πίστα που είναι πώ θα ε, ανεβούμε πολύ για να κατακτήσουμε την εξουσία. Η απάντηση είναι όταν απαντήσουμε στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και δεν ασχολούμαστε με του εαυτού μα. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή. Έχετε απάντηση όλ... για την ακρίβεια. Απάντηση για την ακρίβεια. Σε πιο από όλου του τομεί. Το πρώτο και βασικότερο είναι. Παραδείγματο χάρη, ένα από αυτά που έλεγε το είναι ότι θα πρέπει να μειωθεί η ΦΠΑ. Διάβασα χθε δημοσίευμα. Μόνο που... αυτό και πολλά άλλα. Στην άλλα. Ισπανία ε, μειώ, μηδενίστηκε σε κάποιο ΦΠΑ και αυξήθηκε τελικά ο πληθυσμό. Για να ρωτήσω δηλαδή. εγώ κάτι. Γιατί τότε ο αρχηγό του δεξιού κόμματο τη Ισπανία, του Λαϊκού Κόμματο, λέει να επεκταθεί το μέτρο και σε άλλε ετικέτε. Δηλαδή ζητάει από την κυβέρνηση να το επεκτείνει. Γιατί εντάξει, μπορεί να λέμε διάφορα. Τα οικονομικά ξέρετε μια επιστήμη που όπω την κοιτάξει. Ε, ναι, ναι. ναι. Κάναμε εδώ την ίδια κουβέντα με τον κύριο Υπάρχει, υπάρχει ένα αδιάψευτο Παράγοντα που είναι η στάση του αρχηγού τη αξιωματική αντιπολίτευση που είναι και δεξιό και λέει να επεκτείνει το μέτρο. Γιατί το λέει, Για να ανέβει κι άλλο πληθωρισμό. Oh, για, για να αυτό ο παράγοντα είναι ότι τα χρήματα δεν φτάνουν. Αυτό λοιπόν ένα στοιχείο είναι το φημίο του ΦΠΑ. Ένα άλλο στοιχείο είναι το κόστο τη στέγαση. Γιατί είδατε μια τεράστια μεταβατική περίοδο η οποία λύγει σε λίγε μέρε για την α, άνοδο του κατοφλίου της Golden Visa και πέσαν όλοι να κάνουν αγοραπολισίες ακινήτων εκείνη την περίοδο. Ναι. Και το ρωτήμα είναι γιατί το έκανε η κυβέρνηση, δεν το ξέρω θα συμβεί. Τους έχετε για ε, άσχετους περί τα οικονομικά ή για αθώους. Λέω λοιπόν ότι υπήρξε μια τεράστια μεταβατική περίοδος και αυτή οδήγησε περαιτέρω τις τιμές προς τα πάνω. Ένα τρίτο θέμα είναι τα χρητοπλογικά ειστήρια. Άρα έτσι το πλαφόν με απόφαση του 2013. Είναι νόμιμο. Καταρχάς για τα ακτοπλογικά εισιτηρία πρέπει να πω ότι εμένα με έκανε τρομερή εντύπωση για όλα τα κόμματα mm. και του δικού σας συμπεριλαμβανωμένου και κυρίως της κυβέρνηση mm. που στις 15 Ιουλίου ανακοίνωσε λέει παιδιά πρέπει να δούμε το θέμα των εισιτηρίων. Mm. Το θέμα των εισιτηρίων των ακτοπλογικών ένα σωστό κόμμα, μια σωστή κυβέρνηση το βλέπει το Φεβρουάριο. Το, το Μάρτιο. Βεβαίω και το έχουμε πει. Και δείτε. Και, και σε δημόσιε τοποθετήσει, δίκιο έχετε, το έχουμε πει και από πέρσι, που τότε, δεν ήταν τόσο έντονο. Τότε τα ανοίγουν, ανοίγουν τα Όπως πράγματα. Όπω το στεγαστικό θέμα, ο Νίκο Ανδρουλάκης, το έχει θέσει από το 1921. Το έχει θέσει. Ήταν με, βασική με, παράμετρο Με πρόταγμα το μοντέλο τη Πορτογαλία. τη κοινωνική κατοικία. Αυτό είναι η λειτουργία των κομμάτων. Να βλέπει τα θέματα πριν γίνουν εκρηκτικά για την κοινωνία. Το δυστυχέ είναι ότι τώρα έχουν γίνει εκρηκτικά για την κοινωνία. Και δεν λειτουργούμε ούτε ω επιμηθή. Δεν λειτουργήσαμε ω προμηθή, ω ως ελληνικό κράτο, ούτε ω επιμηθή. Κάποια θέματα όμω, όπω τα ακτοπλοϊκά, όπω η κοινωνική στέγαση, όπω η ακρίβεια, τα έχουμε θέσει προτού να γίνουν εκρηκτικά. Καλή κύριε Δονή. Ευχαριστούμε κύριε Σουδονή να είστε πάρα 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 καλά.